Επισκέπτες αποχωρούν από το ξενοδοχείο στο λιμνοχώρι της Φλόρινας συνοδεία αστυνομικών. Λίγες ώρες πριν, πυροσβέστες είχαν απεγκλωβίσει από τα δωμάτια 14 άτομα σε λιπόθυμη και ημιλιπόθυμη κατάσταση μετά από διαρροή αερίου. Ένας άντρας 48 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης με βλάβες στον εγκέφαλο και τους πνεύμονες. Οι πυροσβέστες στην προσπάθειά τους να απεγκλωβίσουν τον 48χρονο από αυτό το δωμάτιο έσπασαν το παράθυρο καθώς ο ίδιος βρισκόταν σε λιπόθυμη κατάσταση. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, η δηλητηρίαση προκλήθηκε από διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Σε εμάς ήρθαν 9 άτομα. Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, είχαν απώλεια συνείδησης, στάση για έμετο και κακουχία. Τους χορηγήθηκε οξυγόνο, τους βασίξαμε προληπτικά μέχρι πριν από μία ώρα περίπου, όπου πήραν όλοι εξιτήριο. Στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πτολεμαΐδας και αστυνομικοί από τη Φλόρινα προχώρησαν σε αυτοψία στους χώρους του ξενοδοχείου. Η κάμερα του Sky αποτυπώνει τμήμα από την καμινάδα υγραερίου δίπλα από τον εξαερισμό των δωματίων. Είναι όλες οι εγκαταστάσεις καινούργιες. Πιστεύω ότι είναι ολέθριο λάθος του κατασκευαστή. Εκεί αν δείτε έχει περσίδες, το βλέπετε. Μάλλον φύσηξε ο αέρας και τα καυσαέρια μπήκαν στο υπόγειο και από το υπόγειο μπήκαν στα δωμάτια. Θα πρέπει να γίνει πραγματογνωμοσύνη. Το ξενοδοχείο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα και ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 13 Σεπτεμβρίου. Στη Φλόρινα, μπροστά από το ξενοδοχείο, θα βρούμε τον Χρήστο Χατζημίση. Να μας πεις, Χρήστο, αρχικά πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί στην υγεία τους και τι έχει γίνει, αν έχουμε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις. Ήρθαν να περάσουν το τριήμερο εδώ σε αυτήν τη μαγευτική τοποθεσία και τελικά κατέληξαν στο νοσοκομείο. Να πούμε λοιπόν ότι ο 48χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου της Κοζάνης, παραμένει εκεί σε κρίσιμη κατάσταση, είναι κρίσιμο το πρώτο 48ωρο. Στη συνέχεια θα υποβληθεί σε κάποιες εξετάσεις. Οι υπόλοιποι από το νοσοκομείο της Φλόρινας, 9 στον αριθμό, έχουν πάρει εξιτήριο σήμερα το πρωί. Οι υπόλοιποι 4 βρίσκονται στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας. Οι δύο πριν από λίγο πήραν και αυτοί εξιτήριο και παραμένουν 2 για προληπτικούς λόγους εκεί. Τώρα, να σου πω ότι φαίνεται πως παρά το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις εδώ του ξενοδοχείου είναι πολύ πρόσφατες, μόλις 2 μηνών, η εξάτμιση του αερίου βρίσκεται κοντά στο σύστημα εξαερισμού, με αποτέλεσμα οι 14 ένικοι να εισπνεύσουν μονοξίδιο του άνθρακα και να πέσουν άλλοι σε λιπόθυμη και άλλοι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Βλέπετε τώρα και το δωμάτιο από το οποίο βγήκε ο 48χρονος μαζί με την γυναίκα του. Ήταν μια προσπάθεια των πυροσβεστών δύσκολη, διότι ο ίδιος και η γυναίκα του βρίσκονταν κοντά στην πόρτα. Έτσι δεν μπορούσαν να ανοίξουν την κεντρική πόρτα του δωματίου για να μπουν μέσα οι πυροσβέστες και αναγκάστηκαν να σπάσουν το παντζούρι και το παράθυρο για να μπουν και να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα αυτά. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου τώρα, το οποίο όπως βλέπετε έχει ήδη σφραγιστεί από την αστυνομία, συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη και επικίνδυνη σωματική βλάβη από αμέλεια, Έλλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Χατζημίση.